Κρήτη αποτελεί ευλογημένο νησί με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, καθώς όπως σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές, μπορεί να καταγράφεται τσουχτερή αύξηση στο Πασχαλινό Τραπέζι, αλλά οι κριτικοί έχουν τη δική τους παραγωγή που σώζει την παρτίδα. Πάλι είναι σε καλύτερη κατάσταση το νησί και στο Πασχαλίνο Τραπέζι, γιατί ακριβώ έχει την ίδια παραγωγή προϊόντων. Οι προϊόντα όπω είναι τα απορροκυπευτικά, που στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν σημαντικέ αυξήσει, δηλαδή στην Κρήτη δεν έχουν την ίδια επίδραση. Δηλαδή, τα προϊόντα που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση συνολικά στο καλάθι ήταν η ντομάτα, ήταν το μαρούλι, ειδικά τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν αντίστοιχη η πορεία των τιμών ε, στην περιοχή γιατί είχαν ακριβώ την ίδια παραγωγή. Αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων 13 ετών καταγράφεται στο Αρνί και μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο Έρευνας δεν είχε καταγράψει ανάλογη τιμή. Ακόμη και αν η τιμή του Ευελία έχει εκτοξευθεί, σύμφωνα με τον κύριο Κιωσέ, σωσίδιο για την Κρήτη αποτελεί το γεγονό ότι έχει δική τη παραγωγή. Ακόμα και στο κρέα και στο αρνί των Ευελία, δηλαδή που είναι και το προϊόν τη περίοδου, πάλι επειδή υπάρχει η ίδια παραγωγή, δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει με τι ανατιμήσει στην υπόλοιπη Ελλάδα, αφού είναι εξάγει κιόλα προϊόντα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, Όλες οι συνέπειες του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας δεν έχουν γίνει ακόμα αντιληπτές και φοβάται τα χειρότερα, καθώς βρισκόμαστε ακόμη εν μέσω της καταιγίδα. Δεν είναι σαφές πότε θα τελειώσει η κρίση, οπότε το ότι βαδίζουμε στο άγνωστο είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μας, ότι προχωράμε δηλαδή χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει και ποιο θα είναι η πλήρη επίδραση που θα έχει. Οι κριτικοί πάντως έχουν ήδη διαπιστώσει τα αγαθά στα οποία οι τιμές έχουν σκαρφαλώσει. Το αρινί, το αλεύρι τα λάδια. Το κρέας, τα, τα, αυτά τα απαραίτητα. Τα άλλα που μπορούμε να τα αποφύγουμε. Περιμένετε και από το χωριό κάποια αγαθά ή έχετε περιβόλικα. Έχουμε περιβόλια ευτυχώ. Η ακρίβεια είναι γενική. Στα καύσιμα, στα τρόφιμα δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά ακούω. Θετικά στοιχεία προκύπτουν από το γεγονό ότι, σύμφωνα με τον κύριο Κιωσέ, ένα μεγάλο μέρο των αγορών μα αφορά την νηστεία που τηρείται με πατροπαράδοτο τρόπο, ακόμα και αν οι πολίτε παραπονιούνται για τι τιμέ. Από άλλη έρευνα, γνωρίζουμε ότι περίπου ένα στα 10 ευρώ που ξοδεύεται στα καταστήματα τροφίμων αφορά την νηστεία, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν, αν, το σκεφτούμε. Ε, τώρα για τα νηστήσιμα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Έχει να κάνει με την γενικότερη εικόνα που έχει αγορά, έχουμε προβλήματα κυρίως με τις ζωοτροφές. Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έχει ως αντικείμενο την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδιόμενα θέματα του Λιανεμπορίου και ο κύριος Κιωσές επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης που αποτελούν μέλος του ΙΕΛΚΑ.